το ταξίδι του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες εν μέσω κοινωνικής θύελλας θα είναι κρίσιμο, όχι για την Ελλάδα αφού το κακό που έχει γίνει δεν έχει επιστροφή, αλλά για τον ίδιο. Εκεί θα αποφασιστεί ο χρόνος των εκλογών. Είναι όμως χαρακτηριστικό της πλήρους απώλειας της εθνικής κυριαρχίας το γεγονός ότι το γραφείο του Biden θα αποφασίσει πότε θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα. Η επιρροή του Βερολίνου έχει μειωθεί σαφώς μετά την αποχώρηση της Μέρκελ, ενώ τα τεράστια εσωτερικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γερμανία αυτή τη στιγμή ως απώρεια του πολέμου σημαίνει ότι θα έχουμε αλλαγή φρουράς ως προς το ποιος ελέγχει τη χώρα. Όπως το 1947 η Βρετανία αποχώρησε και ήρθαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ως επικυρίαρχη δύναμη, έτσι η ιστορία θα γράψει. Ότι το 2022 η Γερμανία μετά από 30 χρόνια απόλυτου πολιτικού ελέγχου της χώρας υποχώρησε για να επανέλθουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλες Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλωστε η υπογραφή της νέας συμφωνίας Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτείων έχει κάτι παραπάνω από αντικείμενο της βάσης. Ελέγχουν τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις πολλαπλώς και κανείς δεν μπορεί να τις σπάσει. Είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή δεν θα λήξει ποτέ. Ναι, υπογράφηκε αυτό το πράγμα από ελληνική κυβέρνηση. Το μνημόνιο θα τελειώσει το 2115 μετά Χριστόν, η συμφωνία για τις βάσεις ποτέ. Και χωρίς κανένα αντάλλαγμα από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών.